Για τι μέγεθος είναι η κυρία σας? Κυρία είναι πιο ψηλή από μένα, η κοπέλα. Ωραία. Πιο ψηλή από μένα, ναι. Δηλαδή φοράει large. Δεν είναι εδώ η έξω στη Γερμανία. Large τι φοράει? Θα το κάνετε λίγο άρα. Είναι πιο ψηλή από μένα. Ωραία. Εγώ πήρα ότι καλησπέρα. Πρέπει, όχι, ότι πρέπει να είναι ένα μέτρο το. Νόμιζα ότι αυτό είναι ένα μέγεθος. Ότι μου είπε οι πλευρές να είναι ένα μέτρο. Ωραία. Αφού σας είπε ένα μέτρο. Θα γίνει μεγάλη, δηλαδή ναι. Ένα μέτρο θα είναι, άλλα θα είναι. Υπολογίστε, όντως θέλει 8-9 κουβαράκια ανάλογα πως πλέκετε, εκεί θα είστε. Με τα μανικάκια που είδα εκεί. Στη φωτογραφία που μου έχετε. Δεν έχει μανικάκι. Αυτό το στυλ που βγαίνει, ναι. Όχι, το έχει δέσει, γι' αυτό είναι. Το κατάλαβα, στήξη, αυτό ναι. Λέω, τον τρόπο που γίνεται. Ναι. Γύρω στα 8-9. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα τα κορίτσια. Γράψτε μου ότι είμαστε ok, συγγνώμη που μιλάμε, είναι μια πολύ όμορφη κυρία εδώ και ψάχνει ένα νήμα για να φτιάξει μια πολύ όμορφη εσάρπα. Πείτε μου καταρχήν στο Facebook εδώ ότι είναι εντάξει το ίντερνετ, ότι δεν έχετε θέμα, ότι με βλέπετε, μην έχουμε τα ίδια προβλήματα με την προηγούμενη φορά. Κάτι μου έγραψε για αργή κίνηση. Στο Instagram ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλες εδώ. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλησπέρα από Χανιά, καλησπέρα Κατερίνα, γλυκιά Κατερίνα, καλώς την Κατερίνα. Σας είδα ορεξάτε σήμερα και πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι που τα κορίτσια μου είναι χαρούμενα. Λοιπόν, το μαλλί δεν θα το κοιτάτε, είναι ένα ανέμελο ωραίο μαλλί που θα πείτε όλες ότι είναι πάρα πολύ ωραίο για να συνεχίσουμε το live. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαι και εγώ μέσα στην τρελή χαρά με αυτά τα μαλλιά. Με βλέπετε λοιπόν, είναι εντάξει το ίντερνετ. Λοιπόν, πόσο χαρούμενοι, μα πόσο χαρούμενοι με έχετε κάνει με τα Mystery Box ή τα Mister Box της Μαρίας. Τα έχετε δει τι λέω. Λοιπόν, πόσο τέλειο είναι για μένα, εγώ ανυπομονούσα. Εσείς ανυπομονούσα να το πάρετε στα χέρια σας, εγώ ανυπομονούσα να μου στείλετε τα βίντεο και τις φωτογραφίες και να τα ανοίγετε και να τα βλέπετε. Είμαι τόσο χαρούμενη που δώσαμε τόση χαρά. Ειλικρινά το χαμό που έγινε, εγώ δεν το περίμενα. Κάποια στιγμή είχα βάλει τα κλάματα, λέω δεν μπορεί, αλλά πραγματικά το σκέφτομαι ότι και εγώ θα ήθελα να είχα παραλάβει ένα mystery box που θα μου φέρει η Μαρία, να έχω διαλέξει μόνο το χρώμα. Εγώ το περιμένω, λέει η Αγκάλη, το ξέρω παιδιά, γίνεται χαμός και με τις μεταφορικές. Θα μου φέρει τώρα η Μαρία ένα mystery για να δείξω σε κάποιους πώς είναι, για να το καταλάβετε. Εμείς να δεις πόσο χαρούμενες είμαστε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε ό,τι καλύτερο έχουμε, να ταιριάζει στα χρώματα. Μην ξεχνάτε ότι οι επιλογές χρωμάτων είναι χρώματα βασικά, δηλαδή είναι το πράσινο, είναι το λιλά. Στο πράσινο καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να μπει και ένα φιστική και ένα λαδί. Τα λέω απλά για να το καταλάβουμε. Είναι πραγματικά υπέροχο αυτό που μοιράστηκα μαζί σας. Έχω τρελαθεί. Περίμενα τα βίντεό σας. Το πρόβλημα με τα βίντεο λοιπόν είναι ότι τα ανεβάζετε όλες στην ομάδα και από την ομάδα δεν μπορώ να τα πάρω δυστυχώς, ούτε να τα κοινοποιήσω γιατί είναι κλειστή ομάδα για όλους εμάς, το καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, όσες έχετε παραλάβει αυτό το ωραίο κουτί, μπορεί να μην έχει όλο αυτό τον ωραίο φιόγκο εδώ γιατί δεν προλαβαίνουν τα παιδιά στο e-shop. Ξεκινήσαμε στην αρχή και βάζαμε φιόγκο και βάζαμε το ένα. Αλλά κάποια στιγμή δεν θα φεύγανε οι παραγγελίες για να βάζει κάποιος φιόγκος. Εδώ είναι στη Λιανική που τα έχει η Μαρία εδώ μπροστά και τα έχει ετοιμάσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσανε. Πραγματικά αποδεικνύεται άλλη μία φορά ότι τα χάντι αστέρια μου, τα χάντι κορίτσια μου και αγόρια, είμαστε ρε παιδί μου τσαχπίνικες. Είμαστε για αυτό το πράγμα, για το μυστήριο, για να ανοίξουμε ένα κουτί που δεν ξέρουμε τι έχει. Βάλαμε μέσα ροζ χαρτί, θέλαμε να το ανοίξετε και να είναι κάτι, ξέρεις, εντάξει. Και λέω, αφού δεν θα, δηλαδή, και με τα mystery box έτσι πως το κάνουμε, δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάτι για του Αγίου Βαλεντίνου, γιατί πραγματικά αυτό ήταν ένα πραγματικά αγαπησιάρικο κουτί για όλους. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Κάτι πράγμα με τα κυρία Φωτιάδη. Ναι. Εγώ θα το στείλω στο Messenger και στην ομάδα βέβαια. Αγάλης και όλοι, αν θέλετε στέλνετε στην ομάδα το βίντεο που έχετε φτιάξει για να μπορώ και εγώ να το κοινοποιήσω, κάντε ένα ωραίο unboxing. Ξέρετε τώρα έτσι, θα στήσετε το κινητό σας και θα γίνετε κι εσείς έτσι οι ρεπόρτερ στο όλο θέμα. Λοιπόν, να ενημερώσω. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την τσάντα του Mystery Box. Ανοίγουμε το πακέτο μας και χαιρόμαστε σαν μωρά παιδιά, ευχαριστούμε. Κλέρι Λιάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που γράφετε. Εγώ να δείτε. Θέλω βίντεο. Υπέροχη ιδέα το Mystery Box. Πολύ χαίρομαι. Ελπίζω να είστε όλοι χαρούμενοι. Πραγματικά πολλές φορές είναι ότι δεν ξέρατε τι τσάντα να πάρετε. Εσείς διαλέγετε λοιπόν το χρώμα, για όποιον δεν το έχει καταλάβει.
διαλέγεται το χρώμα επιλογή στο Mystery Box που είχε κωδικό κανονικά. Στοιχίζει 30 ευρώ και εδώ μέσα θα βρείτε σίγουρα ένα kit τσάντας. Αποφασίσαμε και είναι μόνο kit υλικών τσάντας με ό,τι ακόμα χρειάζεστε. Με ό,τι χρειάζεστε, συγγνώμη. Με ό,τι υλικά χρειάζεται για την τσάντα, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και για άλλο λόγο θα σας το πω σε λίγο και διλέγει το χρώμα. Εμείς λοιπόν το πακετάρουμε, έχουμε έτοιμα τα κουτιά, αλλά με κόκκινα, αλλά με γκρι, αλλά με μόβα, αλλά με λιλάκι, οτιδήποτε, και εσείς παραλαμβάνετε ένα kit που είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας. Περιμένω σαν τρελή το box. Λοιπόν, τα mystery box θα ισχύουν μέχρι και το Σάββατο. Μετά από εκεί και πέρα δεν θα είναι μαγικά κουτιά. Είναι πολύ ο καιρός, ήδη τα αφήσαμε πολύ. Έχουν ετοιμαστεί τα πάντα, έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Άρα μέχρι το Σάββατο αυτό υπάρχει ακόμα η προσφορά. Ναι, διαμάντο μου, μέχρι το Σάββατο. Περιμένω σαν τρελή τα box. Είμαστε βουρλισμένες όλες οι Handy Girls. Καλησπέρα κορίτσι μου, λέει η Σύση στο Instagram. Ωραία. Λοιπόν, γράφω το κινητό της εταιρείας, γιατί όλες θα το χρειαστείτε σε λίγο. Λοιπόν, 212-10-59-52, το έχω γράψει εδώ, να δω αν μπορώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, κοινοποίησε το Μαρία και στην ομάδα, το έχεις κάνει, ωραία. Λοιπόν, έχω και το Μαράκι εδώ μαζί, να σας πούμε ότι σας έχουμε ετοιμάσει κι άλλα ωραία τρελά βιντεάκια. Καλησπέρα, τι κάνετε. Έχουμε ετοιμάσει κι άλλα ωραία τρελά βιντεάκια, έτσι, χιουμοριστικά. Και όποιος θέλει μπορεί να μας ακολουθήσει και στο TikTok, έτσι, γιατί χαλαρώνουμε, ρε παιδί μου, γιατί μας αρέσει να κάνουμε τρέλες. Και ετοιμάζονται κι άλλα βιντεάκια, έτσι, χιουμοριστικά, που θα βλέπετε διάφορες ιδέες, ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Γιατί αυτό μας φτιάχνει, γιατί αυτό άρεσε στη Μαρία. Και μη μου στεναχωριέστε, η Μαρία είναι πολύ καλό κορίτσι, μου αφήνει πια και παίρνω τσάντες, δεν μου λέει όχι, απλά είπαμε εσείς που γνωρίζετε το όλο κόνσεπτ και τι σημαίνει αυτό, να το κάνουμε λίγο χιούμορ. Γιατί κάποιος δεν το γνωρίζει, την Μαρία και εμένα, θα λέει καλά, τόσο κακιά είναι αυτή η Μαρία. Δεν είναι όμως έτσι. Λοιπόν, έχεις ετοιμάσει τη δώρα θα δώσω στα κορίτσια? Δεν έχω σκεφτεί. Δεν έχεις σκεφτεί, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Τη Δευτέρα, να ενημερώσω, ανεβαίνει το βίντεο της μπανάνας. Η μπανάνα, λοιπόν, η γνωστή τσάντα belt bag της Handybrand, έχει κάνει χαμό. Να σας πω ότι ξαναμπήκε παραγωγή για να σας προλάβουμε όλους. Δηλαδή, ξαναμπήκε ειλικρινά παραγωγή και κάποιες περιμένετε. Ούτε αυτό το περιμέναμε. Και προσέχτε, δεν πρόλαβε να μπει στα mystery box, γιατί καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, γιατί δεν υπήρχανε, δηλαδή δεν φύγανε με τη μία. Εδώ λοιπόν είναι η γνωστή μπανάνα και να τη δείτε λιγάκι και φορεμένη. Την Δευτέρα λοιπόν στο YouTube της Handybrand 6 ώρα και ελπίζω όλες να έχετε κάνει εγγραφή, γιατί είναι μεγάλο κάναλο, ωραίο, craft supplies και τέτοια, σας θέλω όλες εκεί εγγεγραμμένες, γιατί γίνονται διάφορα και εκεί με όλη την ομάδα. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν είναι στο χρώμα το Mauve Lila. Είναι ένα vintage εδώ, αν το δείτε mauve, που πραγματικά δεν φαίνεται στην κάμερα σωστά. Και κάναμε ένα διαφορετικό σχέδιο μπροστά. Έχουμε επιλέξει την πλέξη άρεχτο, για να μπορείτε όλες, και κάποιος που δεν μπλέκει καλά και είστε πολλά κορίτσια από μακριά, να μπορεί να κάνει σωστά τις μειώσεις. Γιατί στη συγκεκριμένη τσάντα, γλυκιά μου Κατερίνα, σε αγάπησα από τα βίντεο. Χρήστο, Ειρήνη Αθανασιάδη, θέλω να μου φέρεις μερικά ωραία νήματα. Ξέρεις ποια λέω, τα καπρίς, εδώ τα έχω. Γιατί αυτό το νήμα δεν το έχει δει καμία. Κι άλλο, φέρτα μου εδώ, που έχω τα έντονα. Λοιπόν, στην Ειρήνη Αθανασιάδη θέλω να δώσω ένα ωραίο καπρίς. Γι' αυτό το νήμα θα σας μιλήσω. Σε ετοιμάζω κάτι παιδικό, απίστευτο, με γιακαδάκι, που θα το δείτε σε βίντεο. Απίστευτο όμως. Λοιπόν, έχει ένα, πόσο έχει, ένα 60. Ένα 60. Είναι ένα ιταλικό νήμα πολύ δίκαιο για την τιμή του, ειλικρινά πάρα πολύ δίκαιο. Λέγεται Καπρίς, όχι Κάπρι, προσέχετε γιατί έχουμε πολλά εδώ πέρα, έχουμε μπλέξει με τα ονόματα. Είναι 50 γραμμάρια, αυτό θα σας το δώσω όλο δώρο σήμερα, σας έχω ετοιμάσει και κάτι άλλο. Πού είναι τα μέτρα ρε Μαρία? Ανάτο, 50 γραμμάρια, 133 μέτρα και πλέκεται με 3,5 περίπου βελονάκι και 4, αν θέλετε κάτι αφράτο. Είναι μια χαρά και για παιδικά και έχει και δίκαια τιμή. Είναι 1,60 το κουβαράκι με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Εδώ. Εντάξει, στο πρώτο κορίτσι έδωσα, αλλά σας έχω κι άλλα. Λοιπόν,
Πάμε τώρα να σας πω για την μπανάνα. Η μπανάνα λοιπόν έχει φτιαχτεί στο εργαστήριό μας εδώ, το ελληνικό, το ωραίο. Θα βγάλω μέσα τα χαρτιά που βάζουν τα κορίτσια για να κρατιέται έτσι σε φόρμα. Δείτε χώρο, σας έχω κάνει βίντεο ότι χωράει τα πάντα. Τα πάντα, δηλαδή έχω εδώ ένα τσαντάκι που χρησιμοποιώ και έχω τα άκρος απαραίτητα, κινητό, μπουκάλι με νερό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, είναι άδειο το μπουκάλι νερό, αλλά δεν πειράζει. Το κλείνεις, το κρατάς, το φοράς χιαστή ή στήθους, λέγεται μπανάνα στήθους. Και σούπα, πώς τη λέμε στο ισόπε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Από τις τόσες μπανάνες που είχαμε, ήταν 2-3 μέρες, που εκεί που πήγαινα στο ισόπ, τα παιδιά λέγανε μεταξύ τους. Φανταστείτε, κάθε παραγγελία είχε και μία μπανάνα. Εδώ, για να δείτε καλύτερα. Έρωτας είναι, ναι. Λοιπόν, κάθε παιδί λοιπόν είχε και μία μπανάνα. Κάθε παραγγελία είχε και μία μπανάνα. Και κάποια στιγμή από το να λένε μπανάνα, φέρε την μπανάνα μου, φέρε την μπανάνα, τα ταμπά, φέρε εκείνο να βάλω το ένα. Βαρεθήκαν το λένε και λένε μια τσικίτα ταμπά εδώ, μια τσικίτα. Βρε, λέω τα τρελόπαιδα με την τσικίτα. Την πρώτη φορά που το άκουσα, λέω τι λένε ρε παιδιά, ποια τσικίτα α πούμε, τι του αρέσει. Αλλά εντάξει, και τσικίτα, μπανάνα, τι να κάνουμε. Και. Τσικίτα, ναι. Αγαπώ την μπανάνα. Δεν ξέρω αν έχει άλλη. Ε? Κοινοποίηση. Κοινοποίηση, ναι, να του το πω εγώ. Τι θα δώσουμε στην κοινοποίηση. Έχουμε το προηγούμενο live που πρέπει να γίνει σήμερα ή αύριο. Αύριο, για να μην υποσχεθώ σήμερα, γιατί μπορεί να μην γίνει πάλι. Ήταν ένα mystery box το προηγούμενο. Λοιπόν, τώρα σήμερα από την κοινοποίηση. Μία μπανάνα. Μία τσικίτα. Λοιπόν, εμφανή κοινοποίηση. Το λέω για το Facebook. Ένα ολόκληρο set, όπως το βλέπετε, με το νήμα. Αυτά είναι πολύ εύκολα να τα βάλουμε έξτρα, δεν είναι τίποτα. Είναι τα ποδαράκια που τα έχουμε βάλει για ομορφιά. Από την εμφανή κοινοποίηση, ό,τι χρώμα θέλετε εσείς, ένα kit banana που θα γίνει η κλήρωση μέχρι τη Δευτέρα που θα ανέβει το βίντεο, μπορεί και Τρίτη, για να την έχετε και να την μπλέξετε. Λοιπόν, προλάβετε έτσι να σας πω ότι οι μπανάνες έχουν, είναι σήμερα πάλι σε απόθεμα. Οι μπανάνες στήθους, δηλαδή ήρθαν από το εργαστήριό μας φρέσκες, φρέσκες, ζεστές, ζεστές, όπως λέμε και εγώ πήγανε. Κάθε φορά που μπαίνει το παιδί από το εργαστήριο και λέει, έλα, ήρθαν τα καλά τα πράγματα, τα φρέσκα. Λοιπόν, ο Χρήστος έχει φέρει πολύ, θα φύγουν όλες στο Instagram, όχι κοινοποίηση και κοινοποίηση. Και μετά, όταν θα τελειώσει το live, γιατί νομίζω τώρα μπορείς να κάνεις κοινοποίηση, εννοείται, νομίζω στα story σου. Όταν τελειώσει το live, μπορείς να κάνεις tag ένα φίλο σου, φίλη σου που θα ενδιαφέρεται, και να like το βίντεο. Το λέω γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε σωστά στο Instagram. Αχ, αυτή η μπανάνα μας έχει ξετρελάνει. Λοιπόν, άρα έχουμε μία για το Facebook, μία για το Instagram. Δύο μπανάνες, το λέω. Και δεν ξεχνάμε ότι έχουμε την κλήρωση από το Mystery Box, αυτό από το προηγούμενο live. Θα το κάνω άμεσα. Λοιπόν, η μπανάνα λοιπόν, για να το ξαναεξηγήσω άλλη μία φορά, γιατί πολλές θα έχετε απορίες, είναι, σας έχουμε κάνει και σχεδιάγραμμα. Επέλεξα να κάνω το απλό άριχτο, γιατί ξεκινάμε από πάνω με τα πολλά λυσιδάκια και ξεκινάμε τις μειώσεις μέχρι να φτάσουμε εδώ κάτω, που νομίζω είναι, να μην πω τώρα κάποιο λάθος, νομίζω μένουμε στα 8 ή στα 16. Δεν τα θυμάμαι τώρα, αν κάποιος έχει μπροστά τις οδηγίες του. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Λογικά μένω στα 16, αν τα θυμάμαι από το βίντεο. Και μετά γίνονται άλλες δύο σειρές περιμετρικό. Προσέχτε τώρα. Η μία σειρά είναι, ξεκινάς από εδώ και κάνεις το περιμετρικό. Η δεύτερη σειρά δεν γίνεται εδώ πάνω, στο πάνω μέρος. Δεν υπάρχει ουσία, θα σας κάνει σχέδιο. Και ξεκινάει 1,5 πόντο πιο κάτω. Ξεκινάει από εδώ, κόβω δηλαδή το νήμα μετά την πρώτο περιμετρικό. 16 άριστα λύσκω. Πάλι καλά που κάτι θυμάμαι, παιδιά, γιατί αρχίζω να χάνω, δεν θυμάμαι. Έρχονται κυρίες εδώ για τα βίντεο. Τι έχω κάνει, τους λέω, για θυμίστε μου, γιατί δεν θυμάμαι. Δεν τα θυμάμαι κιόλα. Θα σας πω και για τον καμβά. Λοιπόν, η δεύτερη σειρά λοιπόν την έχω ξεκινήσει λίγο πιο κάτω για να μπορεί να αγκαλιάσει σωστά τη δεύτερη περιμετρικό. Κόβω το νήμα από την πρώτη. Ξεκινάω από εδώ, αφήνω δύο θυλάκια. Ή τρία, ένα, εγώ έχω αφήσει δύο εδώ, αλλά και τρία να αφήσετε, δεν θα σας πειράζει. Και ξεκινάτε και κάνετε περιμετρικό μόνο στο οβάλ κομμάτι μέχρι την άλλη πλευρά. Εδώ, τίποτα άλλο. Το επόμενο τώρα, όπως είναι το πλεχτό, δεν είναι απαραίτητο να βάλετε καμβά, αλλά θα σας πω τι έχουμε κάνει εμείς για να μπορούν να είναι λίγο πιο στημένες στο κατάστημα. Στο κομμάτι αυτό που έχετε εδώ,
το πλεχτό, πήγαμε και βάλαμε ένα καμβά 20x20 περίπου, μόνο εδώ, από μέσα πάντα, έτσι, εδώ. Όχι με τα περιμετρικά. Πάτε λοιπόν με βελονιές με το ίδιο το νήμα και το στερεώνετε σε αυτό εδώ το κομμάτι, τετράγωνο. 20x20. Βάζετε φόδρα μόνο στο κομμάτι αυτό λοιπόν του πλεχτού και μετά ενώνετε. Είναι πανεύκολο. Το πλεχτό θα γυρίσει λίγο εδώ και μην ξεχνάτε ότι στο πάνω μέρος, έχεις μία μπανάνα Μαρία μου που να μην είναι πλεγμένη να το δείξω, σας έχουμε κάνει τρύπες και σε αυτό το κομμάτι ώστε να σας λύσω τα χέρια με το φερμουάρ, να μην βάζετε τίποτα εσείς. Εντάξει παιδιά, πείτε μου, δεν είναι πανέμορφο σχέδιο, δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το σκεφτήκαμε έτσι ακριβώς. Βλέπετε, εδώ είναι οι τρυπούλες. Το πλεχτό σας στην ουσία έχει αυτό εδώ το κομμάτι, εδώ το οβάλ, περίπου. Είναι το καπάκι, ο καμβάς το πλεχτό σας, το ενώνετε και το ενώνετε και εδώ. Δεν έχει τίποτε άλλο να κάνετε. Να το. Και μετά θα ανοίγει από εδώ. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, και ανεβαίνει όπως είπαμε τη Δευτέρα. Ήρθανε σήμερα, αν σας έχουμε καθυστερήσει λίγο, εγώ θα τη φοράω σε όλο το live. Πάει. Μ' άρεσε. Δεν θα την πάρει. Δεν θα την πάρει. Η Μαρία που δεν μου δίνει τσάντες. Μαρία, θα βγάλουμε φήμη ότι είσαι κακιά. Και αυστηρή. Θέλει πελάτη, να βλέπουμε. Κάποιες κυρίες ήταν στο TikTok και λέγανε θέλω αυτή την τσάντα, το είπαν και κρυφά. Αυτή που δεν την αφήνεται να πάρει μαζί της. Ποια τσάντα λέει από όλους, γιατί καμία δεν της αφήνω να πάρει, λέει η Μαρία στο τηλέφωνο. Αυτή για το θέατρο. Τα έχετε δει τα βιντεάκια και γελάτε προφανώς, ε. Τα έχετε δει. Έχει πάρει η κυρία και λέει και κρυφά, αυτή που δεν την αφήνεται να πάρει μαζί της, να πάει στο θέατρο, είναι η γκλάμουρ. Πώς θα συνέθουν οι κυρίες, να θυμούνται και τον γκλάμουρ, πού να το θυμούνται. Όσες έχετε TikTok, μπείτε στο TikTok γιατί ξεκινάμε ένα πολύ μεγάλο γελίο βίντεο. Γελία βίντεο. Γιατί περνάμε ωραία και γιατί μας αρέσει, για τίποτα άλλο, μην φανταστείτε. Λοιπόν, μπορεί να γίνει παραγγελία με άλλο χρώμα η μάνα ή η μπανάνα και βέβαια ζητάτε ό,τι θέλετε, έχουμε πει ότι το εργαστήριο φτιάχνει και customize, μπορεί να περιμένετε 1-2 μέρες παραπάνω αν είναι εύκολο ή μπορεί να είναι σε μέρα παραγωγής και είναι κάτι δύσκολο, αλλά για τον ημάντα είναι πολύ εύκολο, μπορείς να ζητήσεις όποιο ημάντα θέλεις και ό,τι συνδυασμό θέλεις και ό,τι χρώμα θέλεις. Δηλαδή, αν κάποιο χρώμα δεν το έχουμε βγάλει και στο θες πιο έντονο, το θες οτιδήποτε, να σας πω ότι εξαντληθήκανε πρώτες από εξωτερικό και όχι Ελληνίδες, οι λευκές. Μαρία δεν το περίμενα καν. Στη Γαλλία το κατάστημα που συνεργαζόμαστε πήρε 6 λευκές μπανάνες, όλες. Δεν το περίμενα ότι έξω θα κρατούσαν τόσο πολύ το λευκό. Εμπιστευτείτε με για το λευκό. Φέτος θα το δείτε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Ενώ λέγαμε για χρώματα, έχουμε πει για τα πετρολολαδί, για τα τέτοια και αυτά. Εντάξει, το Mauve Lila είναι ούτως ή άλλως και πάλι. Αλλά τιμή τα υλικά βγαίνει 25,90 και με το νήμα 38 περίπου. Αυτό. 38 περίπου όλα τελικά, αλλά δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Έχει, δεν θα κάνεις τίποτα, δεν θα βάλεις φερμουάρ, δεν θα βάλεις, θέλεις μια φόδρα που δεν κοστίζει ούτε 50 λεπτά ένα κομμάτι ύφασμα μικρό εννοώ, για να το δείτε. Μπορεί να κάνεις ό,τι σχέδιο θέλεις. Παραπάνω νομίζω είπε. Παραπάνω είναι. Α ναι, πόσο είναι. Από 34. 34, ναι, μήπως έκανα λάθος, Μαρία. Για πες το σωστό. Λευκό και λιλά, ναι. Λοιπόν, ένα σχεδιάκι λοιπόν που έχουμε κάνει είναι αυτό που γίνεται με το βελονάκι, γιατί με έχετε ρωτήσει πολύ απλά, στο τέλος της πλέξης, δηλαδή έχετε τελειώσει το άριχτο. Γεια σας. Καλή συνέχεια, γεια σας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν γίνει στο τέλος. 34, παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι 38, 34 κάνει όλο το σετ. Όλο, όλο, η μάντα, φερμουάρ, καπάκια, πλάτη, νήμα, όλα, ό,τι χρειάζεστε. Λοιπόν, ένα λοιπόν σχέδιο είναι αυτό εδώ, όπως το βλέπετε, που κάνουμε αλυσιδάκια μετά από το άριχτο. Ή μπορούμε και αυτό εδώ το κομμάτι να το κάνετε εδώ. Βλέπετε, με σχέδιο. Άλλη, μια πολύ ωραία ιδέα που είδα από την Άννα στο Γάζι, είναι ότι έκανε ένα μονόγραμμα, το όνομά της, το Α, Α, ένα Α κάτι. Δεν είναι δικό της μονόγραμμα, ενώ της κοπέλας που το... Όχι, το Άννα είναι μονόγραμμα. Η Άννα ξεκινάει από Α. Άρα η μονόγραμμα της Άννα. Πεθαίνω. Αξέ μου. Αυτή ήθελε TikTok. Ήθελε... Ένα μονόγραμμα Άννα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι και άλλα ονόματα. Πείτε μου ονόματα από Α που μπορούν να ξεκινάνε.
Τα πιο δύσκολα ποια θα είναι, να ξεκινά... υπάρχει όταν θα ξεκινά και από ωμέγα. Όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορεί να το κάνεις λοιπόν αυτό ένα λυσιδάκι μετά. Δηλαδή, περνάς μέσα το βελονάκι σου με το ίδιο το νήμα, στο τέλος του πλεχτού, και ξεκινάς και κάνεις τα βουβά, τα γαϊτανάκια. Απλά όσο μπορείτε, θα μετρήσετε. Στο βίντεο σας δείχνω το κολπάκι ακριβώς αυτό της άλλης τσάντας. Δώστε μου λίγο, ρε Μαρία. Ποιο? Μπροστά μόνο 20 επί 20, ναι. Δεν είναι απαραίτητο το πλέγμα. Προσέχτε, δεν είναι απαραίτητο. Το ξαναλέω. Τι? Μήπως έχουν μπερδευτεί λίγο στο Facebook, γιατί δεν είπε στο Facebook να κάνουν tag φίλοι και βάζουν ονόματα. Ναι, κοινοποίηση στο Facebook. Ναι, μήπως έχουν μπερδευτεί. Δεν πειράζει. Κάντε κοινοποίηση στο Facebook, κάνετε κοινοποίηση εμφανή, όχι στην ομάδα της εταιρείας, στη Handybrand, γιατί εκεί μαζεύονται πολλά και χάνουμε τα δικά σας όμορφα πράγματα που ανεβάζετε, στο προφίλ σας, κάπου αλλού, σε μια άλλη ομάδα, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, τώρα πάμε για τον καμβά. Δεν είναι απαραίτητο, το ξαναλέω, το κάπρο είναι σταθερό. Απλά σας εξήγησα όλα τα μυστικά και το τι έχουμε κάνει εμείς το 20x20 σε αυτό το κομμάτι. Εδώ λοιπόν στο βίντεο σας εξηγώ ακριβώς πώς έχω ξεκινήσει και έχω κάνει 1, 2, 3, 4. Έχω μοιράσει δηλαδή ισομερές το πάνω μέρος και έχουμε ξεκινήσει διαγώνια και βάζουμε τα αλυσιδάκια αυτά που βλέπετε. Γιατί και αυτό με ρωτήσατε πώς γίνεται. Είναι μετά. Εννοείται κάποια προχωρημένη μπορεί να ξεκινήσει να κάνει μια άλλη πλέξη. Είδαμε ας πούμε και από τη Ρένα που έκανε την πλέξη κόλλησα, το ψαροκόκαλο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Απλά. Το ψαροκόκαλο θέλει πολύ μέτρημα να προσέχετε γιατί κάνουμε τις μειώσεις. Γιατί γελάς. Τώρα σου λένε ονόματα από άλφα. Να μου γράφουν. Κορίτσια μου, όμορφα, είμαι ξανθιά και μ' αρέσει. η Άννα Ξιστάκη ήταν και ήταν όντως άλφα στην τσάντα. Αγάπη όπως εγώ. Μπράβο, ρε αγάπη. Γεια σου, ρε αγάπη. Πάρε ένα ωραίο καπρίς έτσι γιατί είσαι αγάπη και εσύ στο Instagram. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θέλω να κάνουμε. Πριν σας πάω, θέλω πριν προχωρήσω λίγο. Θέλω να σας πω, θέλω να μου δώσει την τσάντα, γιατί πολλές πήρα το πομπόν με την έκπτωση, το νήμα το πομπόν, το θυμάστε, Αμαλία, Αγγέλα, Ριάνδια, Φροξυλάδη, Τόμι Αποστόλου, πάρε ένα ωραίο καπρί, κάντε με να γελάσω, μου αρέσει πάρα πολύ, είπα ένα άλπα εγώ, τέλεια η τσικίτα, τέλεια η μπανάνα γράφεις, τέλεια, την κακομοίρα την μπανάνα δεν στεριάζει το τσιγκίτα, αλλά τι να τους κάνω. Και εγώ είχαν τρελαθεί να μαζεύουν και να κάνουν παραγγελίες με την μπανάνα. Και μου την ονομάσανε τσιγκίτα. Ανθή, σωστά. Εγώ δεν έβαλα καμβά, έβαλα σάλπα σε όλο το κομμάτι. Και η σάλπα, μπράβο ρε Άννα, Κτιστάκη. Και η σάλπα είναι μια χαρά γιατί σε αυτό το κομμάτι δεν χρειάζεται κάτι. Η σάλπα είναι το αυτοκόλλητο σκληρητικό που έχουμε. Που ούτως ή άλλως τι θέλεις, λίγο να σταθεροποιηθεί και να πας να βάλεις τη φόδρα από πάνω. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για να μην ράβεται και να στερεώνεται τον καμβά. Και είναι μια ιδανική περίπτωση η σάλπα, η τσάντα μπανάνα. Γιατί πραγματικά είναι ένα μικρό κομματάκι και το θες ίσα ίσα για να στακάρει. Λοιπόν, και Αντριά, εντάξει ρε κορίτσια, όλα τα ονόματα από αλφα. Όλες θα κάνετε ένα αλφα. Και να πόπι, αγάλης που είναι και χάντιμπρα, αγάλης, μπράβο, αγάλης ή αγάλης τελικά, ας μου πει κάποιος, γιατί και αυτό το μπερδεύω. Λοιπόν, το πομπόν που είχε μπει σε έκπτωση, το θυμάστε, πολλές το πήρατε, πολλές ρωτήσατε τι να κάνω, υπάρχει σε βαμβακερά με τα πομπονάκια και είναι γκλιτεράτο και πάρα πολύ ωραίο νήμα, 300 γραμμάρια, και εδώ έχει γίνει σε μια όμορφη τσαντούλα στα χρώματα που πιστεύω πάρα πολύ που θα υπάρχουν σε λίγο καιρό. Και το εννοώ. Αυτή λοιπόν η τσάντα είναι η... πώς να την πούμε? Παίζουν τα χεράκια. Charms. Η Charms, ναι. Την αγαπώ. Ξέρετε, παθαίνω. Κάνει η Μαρία εδώ πέρα γύρω-γύρω τσαχπινιές. Κοιτάω τη Μαρία και ξεχνάω τι θέλω να πω. Που δεν εμφανίζεται. Εγώ θα σας τη βγάλω σε βίντεο. Θέλετε, θέλετε, θα δείτε. Λοιπόν, και μάλιστα μέσα της βάλαμε τη φόδρα, παιδιά, τη σουέτ. Δείτε λιγάκι. Ωραίο θα είναι το πομπόν με την μπανάνα. Φανταστική ιδέα, Ιωάννα Τόλια. Εδώ στο κατάστημα το έχουν πάρει πάρα πολύ. Πάει φανταστικά. Λοιπόν, δείτε λίγο, έχουμε βάλει τα καινούργια δερματάκια με μαγνήτη. Δείτε αυτά τα δερματάκια, τα βρίσκεται μέσα. Είναι στρογγυλά και μικρά, γιατί είχαμε πριν τετράγωνα. Υπάρχουν και αυτά τα στρογγυλά με το μαγνητάκι. Η φόδρα είναι η σουέτη καινούργια που έχει έρθει. Δείτε η φασματάρα, που όλοι όσοι την βάλανε. Γιατί ξέρεις, παίζει ρόλο και αυτό να τη χρησιμοποιήσει. Είναι τόσο ωραία στο ράψιμο, θα τρελαθείτε. Κοιτάξτε, δείτε η φασμα.
Δείτε τι ωραία αίσθηση που έχει όποιος μπορεί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν υπάρχει σε διάφορο χρωματισμό. Εδώ λοιπόν σε αυτό το πολύ πολύ να κάνεις ένα άριχτο ή την μπλέξη αυτή που έχουμε κάνει το πλαγιαστό άριχτο. Δείτε το λιγάκι. Αν το καταλαβαίνετε, πάμε λίγο πίσω και κάνουμε κυκλικά. Είναι πάρα πολύ ωραία τσάντα κι αυτή και μάλιστα πάει τώρα με αυτά που φοράω. Το πομπον λοιπόν έχει 3-4 διαφορετικές υφές. Δηλαδή, για να τα εξηγήσω και πάλι, είναι αυτά σε μπομπίνες μεγάλες. Είναι π.χ. μία υφή είναι αυτό που κάνει έτσι σαν να έχει νερά και το άλλο που έχει μέσα τα πομπον. Σε διάφορους χρωματισμούς. Τώρα έπιασα δύο απλά. Είναι φανταστικά γιατί πλέκεις, παίρνεις ένα εξάρι βελονάκι 5,5 και εδώ ανάποδα. Βλέπετε? Και ξεκινάς και κάνεις μια πολύ ωραία, ωραία τσάντα. Έχουμε χρησιμοποιήσει τον πάτο των 26x10. Υπάρχει σε kit από ό,τι θυμάμαι. Είναι με την ονομασία Charms. Θα την ανεβάσω και μετά να τη δείτε. Και κοιτάξτε πόσο ωραία δείχνει με τόσο απλή πλέξη. Και είναι μια από τις ωραίες τσάντες που μπορείς να κρατήσεις. Αυτή ήταν η τσάντα που είχε φτιάξει η κυρία Ζωή που σου έστειλε το γράμμα ή όχι? Δεν θυμάμαι. Αυτή? Νομίζω ναι. Το γράμμα που έρχεται ο άντρας της. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η πρώτη που μας είχε πει. Σε πήγα αλλού τώρα. Αλλά... Δεν πειράζει, που ήρθε σήμερα, δεν λες. Ναι, που ήρθε ο άντρας της και σου έστειλε και το γράμμα. Ναι, τη γλυκούλα μου. Πολύ ωραία. Θα σας πω τώρα μια ιστορία της κυρίας Ζωής. Γενικά δεν ξεκινάω να τη λέω γιατί συγκινούμε κάθε φορά και με άλλες ιστορίες. Λοιπόν, η κυρία Ζωή τώρα και πάρα πολύ μεγάλο έτσι πάνω από δύο μήνες έρχεται ένας κύριος πάρα πολύ γλυκός. Μη φανταστείτε μεγάλη κυρία, δηλαδή είναι 63, δεν τη λες και μεγάλη, μια χαρά ηλικία είναι. Έρχεται λοιπόν ένας πολύ γλυκύτατος κύριος, ο κύριος Γιώργος, στο κατάστημα. Και παίρνει κάθε τόσο κάποια υλικά, στην αρχή λίγα, δεν ρωτήσαμε πολλά, μετά άρχισε να ανοίγεται, να κάνει και όλα αυτά. Την τέταρτη, πέμπτη φορά λοιπόν που ήρθε, είχε έρθει με ένα σημείωμα, ας πούμε, από τη σύζυγο, την κυρία Ζωή, που έγραφε ότι είμαι η συντροφιά της από τα βίντεο, ότι... ότι της έχω δώσει δύναμη για να συνεχίσει. Και όλα αυτά και τα ευχαριστώ. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι ο κύριος Γιώργος μου εξήγησε ότι η κυρία Ζωή είναι 4 μήνες τώρα σε κέντρο αποκατάστασης μέσα σε νοσοκομείο. Είχε πάθει κάτι σοβαρό, ήταν 1 μήνα στην εντατική, χωρίς να έχει πρόβλημα υγείας τίποτα, δεν έπλεκε πριν, έπλεκε στα νεανικά της χρόνια, στο που με το είχε αφήσει, είχε παιδιά να μεγαλώσει, δεν ήθελε... Δεν έπλεκε. Και τέλος πάντων, τσούκου τσούκου, μένει 2 μήνες εισαγωγή. Δεν ξέρω για κάποιον που ξέρει τι σημαίνει μετά την εντατική. Είναι σοβαρό το θέμα, δεν είναι απλό. Κοκκίνησα κιόλα. Αχ, ρε Μαρία, δεν έπρεπε να το πω τώρα. Λοιπόν, 4 μήνες τώρα λοιπόν βρίσκεται μέσα στο κέντρο αποκατάστασης, μέσα στο νοσοκομείο. Και τι γίνεται. Εκτός ότι βοήθησε στα χέρια, γιατί είχε φτάσει και είχε παραλύσει χέρια, πόδια, πιο πολύ τα χέρια της. Εκτός ότι και ο γιατρός της είπε. 1 χρόνο ολόκληρο τον παπά μου στο νοσοκομείο, έρχονταν στις νοσοκόμες και τους είχα δωράκι. Λοιπόν, εκτός ότι κάνει δώρα για τις νοσοκόμες εννοείται, γιατί δεν είναι ότι όλα αυτά που πλέκει ή τα έχει για... Είναι και αυτοί χαρούμενοι. 4 μήνες παιδιά στο νοσοκομείο, το καταλαβαίνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πραγματικά τη βοήθησε ακόμα και στα χέρια. Έχει μόνο συντροφιά και γιατί δεν είναι καλή με το ίντερνετ. Όταν πηγαίνει ένα παιδί της, μπορεί και ο άντρας, δεν το ξέρω, της βάζουν τα βίντεο και με βλέπει και κάνει σχόλια και εγώ είμαι χαρούμενη φυσικά γι' αυτό εννοείται. Και τη βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και μου είπε ο άντρας κάποια στιγμή ο κύριος Γιώργος ότι μπορεί και να έχει βοηθηθεί, μου λέει, ότι έβλεπε τα βίντεο, ότι άρχισε να πλέκει, ότι είχε μία παρέα, ότι αυτά τα χιουμοριστικά, τα βίντεο κάθε Δευτέρα, ότι βλέπει και τα παλιά, κάνει τσαντάκια, δίνει στις νοσοκόμες. Τη βοηθήσανε και είναι καλά. Δηλαδή, έμαθα ότι θα βγει πολύ πολύ σύντομα. Δηλαδή, που άλλες περιπτώσεις μπορεί και να μην μπορούσαν καν να κινηθούν τα χέρια τους. Με αυτό το... Και όλοι μαζί να πούμε ένα μπράβο στην κυρία Ζωή, πραγματικά. Να της ευχηθούμε όλοι να είναι δυνατή, γερή και όταν βγει την περιμένω από εδώ να τη γνωρίσω από κοντά και την ευχαριστώ από καρδιάς. Και να μην δείρω τη Μαρία τώρα που με συγκίνησε. Και είπα ότι δεν θα το πω γιατί συγκινούμε. Λοιπόν,
Αυτά. Και στον κύριο Γιώργο. Γιατί είναι πολύ ευγενικός κύριος. Έρχεται, τα παίρνει, του έχει δώσει τι θα πει. Γιατί πια έχει και τι θέλει να φτιάξει, τη έχει πει μια νοσοκόμα το ένα. Τα χέρια της δουλεύουν τέλεια με το βελονάκι, αυτό ήθελα να σας πω. Κάντε το κι εσείς, ξεχνιέτε, κάντε την αποκατάσταση με κάτι μπαλίτσες από ό,τι έμαθα, αλλά πιο πολύ τη βοηθάει το βελονάκι. Αυτά με την κυρία Ζωή, τα ωραία της, τα όμορφα. Λοιπόν, ακούστε τι θα σιδερένια στην κυρία Ζωή και μπράβο στην κυρία Ζωή και μπράβο και στα παιδιά της για όλο αυτό, γιατί μπράβο συζητάμε. Μιλάμε για 7 μήνες τώρα υπόθεση όλο αυτό. Εννοείται της δώσαμε και ένα ωραίο δώρο. Γιατί τα παίρνει και τα βάζει και σε κουτάκια ο κύριος Γιώργος, τα πηγαίνει δώρο. Μιλάμε, τι αγάπη είναι αυτή, ρε παιδιά. Ειλικρινά, να έχουμε και εμείς ένα τέτοιον άντρα, άμα πάθουμε ποτέ κάτι. Χτύπα ξύλο για όλους σας. Λοιπόν, Κατερίνα, είσαι ψυχοθεραπεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα από Αγρίνιο. Είσαι καταπληκτική γυναίκα, πολύ αληθινή. Φαίνεται στα μάτια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Είσαι ψυχάρα. Ευχαριστώ. Και στα παιδιά εδώ και σε μένα και στην κυρία Ζωή, γιατί πραγματικά της δίνουμε δύναμη και αυτή τη στιγμή μπορεί να το δει και το live, ας πούμε, αύριο μεθαύριο, αν κάποιος έχει ίντερνετ να της το δείξει και να χαρεί που θα ακούσει σχόλια ή θα δει σχόλια για το όνομά της και για την ιστορία της. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα γράψετε σχόλια, τα πιο όμορφα σας σχόλια. Την άλλη Τετάρτη ξέρετε το Αγίου Βαλεντίνου, ετοιμαστείτε για άλλο live εκεί, φανταστικό, σας έχω ετοιμάσει φανταστικά πράγματα. Θα φέρουμε τον Άγιο Βαλεντίνο εδώ, θα κάνει στριπτής. Ζητήστε μου μόνο πώς τον θέλετε. Με λαχρινό, ξανθό, τι θέλετε, να τον φέρω εδώ πέρα, ρε παιδί μου, να έχουμε ένα Βαλεντίνο. Θα βρούμε κάποιον να πει σε όλες αγαπώ. Εγώ προς το παρόν έχω να σου προσφέρω το Mystery Box και νήματα. Λοιπόν, θέλω πάρα πολλά σχόλια. Την κοινοποίηση μην την ξεχνάτε, γιατί είναι με την κοινοφανή κοινοποίηση η μπανάνα, ολόκληρο. Όχι μισή. Ολόκληρη η μπανάνα, όχι μισή. Είναι η τσικίτα, μην τη φάτε στη μέση στα παιδιά. Λοιπόν, αντί να δώσω δώρα τώρα, με το θα λέω ένα νούμερο και όποια... Αμιγκουρούνι το θέλει το Βαλεντίνο. Αγάλης, πρέπει να μου πείτε όμως πάλι πώς τον θέλετε. Ξανθό, μελαχρινό, ντυμένο, άντυτο, δυνατό, εύρωστο, ψηλό, κοντό. Έχουμε πολλές επιλογές και δεν ξέρω τι Βαλεντίνο να μπλέξω. Καλό παιδί είναι και ό,τι να είναι. Θα σου πω, λέει, θα σου πω εγώ για τον Βαλεντίνο. Λέει Νικολέτα Σφικανή. Κυρία δασκαλά, εγώ πάντως πλέκω ένα όμορφο αμιγκουρούμι Βαλεντίνα. Α, ωραία. Κάνε μια κουστός επιλογή, σε εμπιστευόμαστε. Κατερίνα, η αλήθεια είναι ότι έχω θέμα τώρα, γιατί είναι πολλές επιλογές τον Βαλεντίνο. Μελαχρινό, λέει το κορίτσι. Γλυκούλη, λέει η άλλη. Αποφασίστε πώς τον θέλετε, γιατί δεν θα βρεθούμε όλες μαζί κάπου. Σας το λέω, είμαστε πολλές. Λοιπόν, όποια γράψει ένα ωραίο σχόλιο οτιδήποτε, το δώρο που θα της δώσω αντί να δίνω ένα νήμα καπρίς, θα είναι 20% σε ό,τι παραγγελία βάλει. Ή άμα έρθει από το κατάστημα. Ή από το κατάστημα. Α, θα έρθω, λέει, από εκεί την Τετάρτη, μη χάσω το Βαλεντίνο. Μαρία, πάσα, λέει, ναι, αποφασίστε μόνο. Λοιπόν, περιμένω σχόλια, αγάπη, στοργής, δεν ξέρω τι, γράψτε ό,τι θέλετε. Ξεκινάω τώρα από το Facebook. Γράψτε μου πώς θέλετε το Βαλεντίνο και με το νούμερο που θα πω, η κυρία που θα πω το όνομά της θα κερδίσει σε όποια έκπτωση βάλει για τον επόμενο μήνα, γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί παραπάνω, θα έχει 20% στην παραγγελία της. Όσο και να είναι η παραγγελία της, ό,τι και να βάλει. Είναι μεταλλικά, είναι φόδρες, είναι ραπτικά, είναι kit, είναι νήματα, οτιδήποτε. Πιστεύω θα διαλέξει τον καλύτερο. Οι ιστορίες μας αγγίζουν την ψυχή μας, αυτά που να τα λες Κατερίνα, γιατί είναι μαθήματα. Συμφωνώ Βάσια μου και εγώ γι' αυτό τα λέω. Περαστικά στην κυρία Ζωή και κουράγιο στην οικογένεια της που τη στηρίζουν. Θα τους το πούμε σε όλους. Ξέρουμε όσους έχουμε γνωρίσει πόσο αληθινή είσαι. Σε αμιγκουρούμι, είμαι Κρήτη, έχω παραγγελία σήμερα. Λοιπόν, θέλω κορίτσια από μακριά. Πάμε Μαρία, ποιο νούμερο? Εγώ θα ρωτήσω. Άντε, πες. Ποιο νούμερο? Το 5. Μετράμε. 1. 2. Ό,τι βλέπω έτσι. 3. 4. Ειρήνη Μπάιλς. Αν το λέω σωστά. Δεν μπορώ να σου γράψω τώρα. Κερδίζεις 20% στην επόμενη παραγγελία σου. Πάμε και εδώ. Στο Instagram. Πες μου νούμερο. Εγώ θα πω.
Εγώ θα πω νούμερο. Ωραία. Στο τρίτο σχόλιο. Λοιπόν. Εύα, Χρύσα, άλλο ένα. Γράψτε μου άλλο ένα, γιατί έχω διαβάσει ένα, δύο. Περιμένω εδώ άλλο ένα, γιατί πάει αργά. Σοφία Μάτς. 20% έκπτωση στην επόμενη παραγγελία σου, ό,τι και να βάλεις. Πάμε εδώ, πάμε πάλι για το Facebook και πες μου. Να τα ανοίξω. Έναν αριθμό. Ωραία, το τέταρτο σχόλιο. Πόσο, πιο πολύ. Εντάξει, ποιο, το ποιο είπα, τέταρτο. Ναι. Ωραία, ένα, δύο, τρία. Εύη Κουτσιντά, αν το λέω σωστά, 20% στην επόμενη παραγγελία σου. Ό,τι και να βάλεις. Πάμε επόμενο στο Facebook. Πες μου εσύ ένα νούμερο τώρα. Το 12. Το 12. Πού θα... Γράψτε για να μπορώ να το κάνω το 12. Γράψτε τώρα από κάτω, γιατί η Μαρία το πήγε στο 12 και δεν θα γίνει 12. Πώς γυρεύω. Πάμε, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Βάσια Νικητοπούλου. 20% έκπτωση στην επόμενη παραγγελία. Σου ιστερίες μας αγγίζουν την ψυχή μας. Αυτά πρέπει να τα λες, Κατερίνα, γιατί είναι μαθήματα. Αυτό το γράψεις και στο Instagram. Ή το ξανάγραψες, Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πες μου να πω εγώ στο Instagram. Πες ένα. Ένα νούμερο, δεν θα πω πολύ για να μην τα παιδέψω. Θα πω το 4. Περίμενε. 1, 2, 3, 4. Σκουλουφιανάκι Κατερίνα βγήκε. Κατερίνα, έχεις. Βγήκα για λίγο και κάτι έχασα. Καλό, Σκουλουφιανάκι Κατερίνα. Και αν έφυγες, πάλι κέρδισες 20% έκπτωση. Βρε, τυχερό κορίτσι. Στην επόμενη παραγγελία σου 20%. Πάμε τώρα ξανά στο Facebook. Θέλω άλλο ένα. Πες εσύ ένα νούμερο μεγάλο που είσαι έτσι πιο αυστηρή από μένα. Κακιά. 16. Κακιά. Αυτή που δεν της δίνεται να κρατήσει την τσάντα. Θα φέρει και την γκλάμουρ να τη δείξουμε. Ναι. Λοιπόν, ποιο μου πες νούμερο? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, δεν προχωράει, 11, 12, 13, 14, 15, πού την είναι, το χασα. Μαρία, το χασα. Ντόρα Πάρης έβγαινε πριν. Ντόρα Πάρης, έχεις 20% στην επόμενή σου παραγγελία, ό,τι και να βάλεις. Είναι kit, είναι νήματα, είναι μεταλλικά, είναι φόδρες, είναι ραπτικά, είναι δερμάτινα, είναι χειροπλεκτική, είναι βελόνες, είναι βελονάκια, 20%. Αυτή την τσάντα είχα πάρει στο θέατρο. Δεν πήγα κρυφά, το είπα μπροστά στη Μαρία, δεν τράπηκα καθόλου. Έπιασα. Και με έπιασε. Αυτή την τσάντα είναι glamour. Μη ζητήσετε αυτό το φίδι, δεν υπάρχει. Εκτός και αν έρθετε εδώ στο κατάστημα, το ξυλώσετε και το πάρετε. Αν θέλετε μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, μόνο στο κατάστημα. Ένα τελευταίο είναι αυτό, είναι το Mauve Lila Fiddy. Που να σας πω την αλήθεια, να του αλλάξουμε και λίγο καπάκι και να του βάλουμε ένα άλλο. Το glamour το τσαντάκι είναι ό,τι πρέπει για οποιαδήποτε event θες να πας. Τέλος, αλυσιδίτσα αυτή τη Chanel την ωραία. Κουμποματάκι να το βάλετε σωστά, ξέρετε τι εννοώ, μερικές το βάζετε πιο κάτω και τραβάει. Θέσεις αρκετές, αρκετή, ωραία τσαντούλα. Κρατιέται και διπλή αλυσίδα και χιαστή. Τι, γιατί γελάς? Της Μαρία. Εγώ εσύ. Α, ναι. Μαρία δεν θα την πάρω, είδες, την έφερα πίσω. Και το, θα φέρεις και το ginger που το πήρα κρυφά για το weekend. Το έχεις. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε. Επόμενο δώρο, γιατί έχω γράψει πολλά στο Facebook. Πες μου, λέω εγώ νούμερο. Ναι. Λοιπόν, το 13ο σχόλιο, που είναι και τυχερό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, πάμε. Αργή σύνδεση, πάλι τώρα του ήρθε. Είμαι στο 12? Ναι. Ωραία. Σμαγδί Κακουράκι ήταν το 13ο. Σμαγδί Κακουράκι. Στείλτε όλες όσες ακούσετε το όνομά σας μήνυμα με το κινητό σας, για να μην έχουμε κάποια παρεξήγηση, γιατί κάποια ονόματα είναι πολύ περίεργα στο Instagram, ειδικά και στο Facebook. Για να μην γίνει λοιπόν κάποιο λάθος και παρεξήγηση, 20% έκπτωση όσες είπα. Λοιπόν, μελαχρινό λένε τα κορίτσια στο Instagram, είναι λίγο πιο τσαχπίνες εδώ. Λοιπόν, πάμε, πες μου στο Instagram να πω το 5ο σχόλιο. Πάμε. Είμαστε, τι να πούμε, 2, 3, 4, 5. Έλμα
το λέω στα Έλβα Βόνου, υπέροχη ιστορία γράφει, στείλε μήνυμα και το κινητό σου, 20% έκπτωση σε ό,τι πάρεις από όλο το e-shop της Χάντιμπραντ. Από όλο και στο κατάστημα. Μην το ξεχνάμε, και το κατάστημα η Μαρία θα μας δίνει. Και στο κατάστημα Λιανικής Φιλαρέτου 70 Καλλιδέα. Τηλέφωνο 212-10-59-52. Μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, πάμε στο Facebook, έχουν μαζευτεί σχόλια. Ποιο νούμερο να πω? Γράψτε για να μπορώ να δώσω. Εσύ θα πεις εγώ. Πες. Εγώ θα πω πάλι ένα μικρό νούμερο για να κερδίσει κάποια. Πες μου. Το 7. Το 7 θέλεις. Ωραίο νούμερο διάλεξε, Μαρία. Λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κλέρι Λιάκου. 20% έκπτωση στην επόμενη παραγγελία σου. Πάμε. Άλλο νούμερο. Πες μου. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Κλεοπάτρα Παντελέου Στέλλα. 20% στην επόμενη παραγγελία σου, ισόπι κατάστημα. Λοιπόν, πάμε. 3. Instagram. Ναι. 1. Εσύ είσαι η Βαλεντίνα μας. Τώρα οικονόμου, πάρε ένα ωραίο καπρίς. Γιατί δεν ήσουν το 3, ήσουν το 1. Είσαι η Βαλεντίνα. Ξανθιά και μελαγρινή μαζί. 1, 2, 3. Χρύσα. Πώς τα λέτε εδώ ρε παιδιά. Χρύσα V Γκικαπατσούλια, 20% στην επόμενη παραγγελία σου. Στο Instagram οπωσδήποτε μήνυμα και κινητό. Θα μπερδευτούμε, το καταλαβαίνετε, είναι αλλιώς. Λοιπόν, άλλο ένα στο Facebook τελευταίο. Πάμε. Για τα κορίτσια μου, τα ωραία. Κι άλλες θα κυνηγάει η Μαρία. Είναι καλό κορίτσι μου, ρε. Το κάνουμε για πλάκα, μην την παρεξηγείτε. Δεν την παίρνει την μπανάνα. Δεν θα μου τη δώσει την μπανάνα. Όχι. Έλα, εγώ θα πάρω την ταμπά. Όχι. Καλά, όχι ακόμα, την πάρω πιο μετά. Θα κάτσω να πλέξω κι άλλη μωρέ. Έκανα ένα βίντεο με δύο μπανάνε, θα πλέξω και τρίτη. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται και στο μαγαζί να τις βλέπετε. Δηλαδή, προχθές μου πήρανε μία συνέντευξη εδώ στο μαγαζί και εκεί που έλεγα την ιστορία, πώς πήρα σε εσάς. Γράψτε εσείς, εγώ τώρα θα κερδίσει κάποιος. Λοιπόν, με ρωτήσανε ποια είναι η πιο αγαπημένη σου τσάντα και είπα από τους πρώτους κωδικούς σχέδια της Χάντιμπραντ, γιατί κάθε χρόνο βγαίνουν πάρα πολλά, την Dolce. Όποιος ξέρει την Dolce, να τη δείξω κάποια στιγμή. Λοιπόν, έπρεπε να τη δείξουμε κιόλας όμως. Άμα σας πω ότι εδώ μέσα δεν υπήρχε μια Dolce. Στη συνέντευξη. Εσύ. Λοιπόν. Πραγματικά αυτό το σχέδιο έχει τον κωδικό 0004, που σημαίνει από τα πρώτα σχέδια που βγήκανε. Έχει κάνει υπέρ του δέοντων πωλήσεις, έχει ξεπεράσει oversale, δηλαδή πραγματικά. Όποιος ξέρει το χεράκι, τον Dolce, το γνωστό. Και έτσι και εγώ είμαι πολύ συναισθηματικά δεμένη μαζί του, ακόμα από το Ρέθυμνο που ήμουνα. Ήθελα λοιπόν συνέντευξη να το δούνε και έπρεπε να φωνούμε και σοβαρές μας, παίρναν και συνέντευξη. Λοιπόν, θα τη δείτε σύντομα τη συνέντευξη αυτή, ελπίζω να σας αρέσει. Και δεν είχα την τσάντα. Και σκεφτόμασταν τώρα τι θα κάνουμε. Θα δείξουμε άλλη τσάντα, να πω ψέματα. Λέω δεν θέλω να πω ψέματα, αυτή είναι η τσάντα. Τώρα θα το κάνουν, δεν ξέρω τι θα κάνω. Εγώ δεν είχα μία τσάντα εδώ μέσα και γι' αυτό είναι ο λόγος που δεν θέλω να πουλάω και τσάντες. Δηλαδή θέλω να είναι εδώ για να τις βλέπετε εσείς. Εντάξει, αν έρθει τώρα κάποιος και είναι πολύ καλό κορίτσι, θα δώσουμε. Λοιπόν, έχουμε μαζευτεί πολλά σχόλια. Πες μου νούμερο. Λοιπόν, θα διαβάσω το 19. Γράψτε για να φτάσετε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ελένη Λιονή, 20% έκπτωση στην επόμενη παραγγελία σου. Πάω άλλο ένα και λέω το 12 και τέλος. Πρώτη φορά σας βλέπω, είστε καταπληκτικοί. Ελένη Σουλιώτη, ένα ωραίο καπρίς για σένα και μόνο γιατί ήσουν η πρώτη. Και για τα ωραία σου λόγια που είναι η πρώτη σου φορά μαζί μας. Δεν είναι η πρώτη σου φορά γενικά, φαντάζομαι. Λοιπόν, διαβάζω τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ποιο νούμερο είπα? Ποιο νούμερο είπα? 9. Το 12. Είπα 9, 10, σίγουρα. Ναι. 10, 11, 12. Πουλιανού Δρόσου Ανθή. 20% έκπτωση στην παραγγελία σας. Αυτό είναι με ό,τι νούμερα βγαίνουν, ό,τι σχόλια βγαίνουν. Έτσι το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ακούστε τι άλλο θα κάνω για σας. Αυτό το σακίδιο, γιατί πραγματικά το θυμήθηκα τώρα, σήμερα το πρωί εννοώ, γιατί είναι πολλές οι τσάντες, παιδιά, και λέω ρε παιδιά, τι σακιδιάρα είναι αυτή.
Γιατί πήρα το τζίντζερ το Σαββατοκύριακο και δεν πήρα αυτό. Θα μου πεις το τζίντζερ δεν τα χωράει. Δεν χωράει όσα χωράει το τζίντζερ. Αλλά έχει αυτό την γκλαμουριά που λέμε, την ωραία. Που το κρατάς εδώ έτσι και πηγαίνεις στη βόλτα σου, δεν το παίρνεις για δεύτερο. Αλλά εντάξει. Είναι φανταστικό. Σε αυτό έχω, σας έχω κάνει βίντεο ακριβώς και ακούστε τι θα κάνουμε. Γίνεται με χεράκια πλάτης δερμάτινα, αλλά γίνεται και με τους σημάδες, δεν τους έχεις φέρει. Κοιτάξτε, είναι όλο μπάμπι. Από κάτω πάντως έχει και τα θυλάκια, αυτός που λέτε και χώρια. Τα δύο kit που έχουμε λοιπόν, γιατί τελικά του είναι μπόλικα, μη ζητήσετε αυτό το χρώμα νήμα μπορντό, έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει σαν πρώτη ύλη, το ψάχνουμε, υπάρχει σε άλλο τόνο. Το λέω απλά ξανά και ξανά, έτσι. Θα μπει 20% στα δύο kit που έχουμε τον Παμπλουσακίδια. Και θα μπει μέχρι και το Σάββατο, κλεισμένο τέλος, γιατί εδώ είναι πολλά τα υλικά. Φανταστείτε αν βγαίνουν περίπου στα 59-60 ευρώ όλα τα υλικά, γιατί είναι μεγάλο σακίδιο, θα σας βγει γύρω στα 48. Απλά σας το λέω πάνω κάτω πόσο είναι. Εδώ λοιπόν, δώσ' μου ένα αγάπη μου. Ναι. Όχι, δώσ' μου το λαδί για να φαίνεται η αντίθεση. Μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα μπορούσε πίσω στην πλάτη να μην έχει τα... Έχει δύο kit. Το ένα kit έχει... Αχ, θα τα καταφέρω. Θα μπορούσε εδώ να είναι χωρίς τον γκρίκο, με τον γκρίκο. Κάτσε να το βάλουμε. Εδώ. Θα μπορούσε λοιπόν να μην έχει το δερμάτινο και να έχει τους σημάντες. Αυτοί είναι οι σημάντες πλάτης. Απίστευτη κι αυτή. Είναι πιο κοντή και ρυθμιζόμενη για να πάνε πλάτη. Δηλαδή εδώ που είναι το λουράκι θα είχε αυτό. Υπάρχει kit λοιπόν με ημάντες και υπάρχει και kit με τα λουράκια, τα δερμάτινα αυτά που είναι δύο κομμάτια. Χτυπήστε το κι αυτό. Πάρε τα παιδιά τώρα να το βάλουν 20% γιατί θα γίνει χαμός σε λίγο. Το ξέρω. Είναι πολύ ωραίο σακίδιο αυτό. Αυτό είναι με το νήμα το τζιλέ. Αυτό εδώ το νήμα. Την καρδούλα που λέμε εμείς. Το πιο σταθερό νήμα για μένα για bubble. Μη σας πω ότι όταν είχε πρωτογή είχε φτιαχτεί για να μπορούν όλα αυτά τα κορίτσια που κάνουν τότε τα μπαμπλοτσαντάκια να είναι τόσο στα κάτω και ωραίο και ελαφρύ μαζί, γιατί έχει σημασία και αυτό. Ένα νήμα πρέπει να είναι ελαφρύ. Τα δύο kit, κωδικό 2209, 2209 και 2210, τα έχω γραμμένα, με 20% μέχρι το Σάββατο. Και το μπορντό δεν υπάρχει το ίδιο χρώμα, το έχω πει στο βίντεο. Αυτό δεν υπάρχει το χρώμα ακριβώς, έχει άλλο τόνο. Έχει πιο κοκκινοπό. Τι. Γιατί είπε. Ε. Γιατί. Ποιος ήταν αυτό. Γιατί. Τα παίξε τα κακόφυρα. Δεν πειράζει, τους αρέσει. Εχθές πήγα εκεί, τους κέρασα καφέ, καθόμαστε. Έλα, πάμε, πάμε με χορό και πανηγύρια, τα καταφέρουμε όλα. Μπανάνες από εδώ. Mystery box. Τα mystery box τους αρέσανε πολύ και στα παιδιά. Πω, ωραία, λέει και αυτά. Το θέμα δεν ξέρανε μέσα τι έχει. Παίρνατε και κάποιος και προσπαθούσατε να κάνετε κάτι με κάποιον να μου πει. Αλλά δεν ξέρανε τι κάναμε. Τα φτιάξαμε από εδώ, τα φτιάξαμε από εκεί και τα κλείσαμε. Λοιπόν. Αφού τις παίρνεις, κυρία Μαρία, πού να τις βρει στο κατάστημα. Πεντάμορφη και καλοσυνάτη, ευχαριστώ όλες την υπέρα, καλησπέρα. Μπες την Κυριακή, ξέρεις εσύ τα γνωστά σαν κλέφτης, ναι Μαρία, παρασύρθω να το κάνω. Την Κυριακή θα έρθω, θα συμβουλευτώ τα κορίτσια. Αυτό εδώ, Ναι. Έχουν εξαντληθεί και αυτά. Ναι. Πω, χαμός. Με τελειώματα. Ωραία. Και αυτό εδώ στο kit, το λέω από τώρα, θα έχει ένα άλλο τελείωμα, δεν θα έχει αυτό. Γιατί σε άλλο χρώμα. Καλά, θα το δω αύριο εγώ. Λοιπόν, αυτά εδώ θα είναι με κάποια τελειώματα. Τι τελειώματα όμως, δεν θα είναι ωραία με το τελειώμα. Πιο ωραία είναι. Πιο ωραία είναι, λες. Ναι, γιατί ωραία. Πάνω. Θα το ανακοινώσω αύριο και θα σας πω. Αυτό μπορεί να είναι λίγο ελαφρώς διαφορετικό από ό,τι φαίνεται στη φωτογραφία και στα kit. Θα τα φτιάξουμε όμως. Γιατί κάνω το κεφαλιό μου και τα παιδιά θα με μαλώσουν και θα έχουν δίκιο. Αλλά εγώ το έβαλα σε έκπτωση. Όπως και αυτό το σακίδιο μου είπε να μην το βάλω κανείς σε έκπτωση. Γιατί πραγματικά έχει πολλά υλικά, έχει πολύ πράγμα και καταλαβαίνετε λέω. Λοιπόν, ετοιμαστείτε και για άλλα βίντεο με τη Μαρία. Πολύ ωραία. Δεν μου δίνει σημασία όμως και συναχωριέμαι. Βούλα μαντούρα, μαντουράρι. Ποιος δεν σου δώσε σημασία, ποιος δεν σε προσέχει παιδί μου όμορφη, τι θέλεις, δώρο θέλεις, πάρε ένα ωραίο καπρίς για να μην κλαίμε, δεν θέλω, βούλα μαντουράρι. Λοιπόν,
ετοιμαστείτε. Κερδίστε αυτό που σας είπα. Κάντε κοινοποίηση. Εγώ είμαι εδώ. Σας αγαπώ τρελά. Βίντεο την Δευτέρα την μπανάνα. Πανεύκολη, ωραία. Χτυπήστε την τώρα ότι είναι. Προλάβετε τα mystery box μέχρι το Σάββατο. Θα κλείσει. Δεν μπορεί να μείνει για πάντα. Το καταλαβαίνετε. Θα μπούμε μέσα. Το κατάστημα θα μπει μέσα, μου πάνε τα παιδιά. Τι? Να μπουν και στο TikTok. Μην κάνουμε τα βίντεο χωρίς να μας βλέπουν. Και στο TikTok να μπουν, βέβαια. Τι άλλο θες να τους πω? Να κάνεις πολλές κοπέλες χαρούμενες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ που είμαι χόρτα και θέλω και άλλο mystery box, λες να μου τύχει η ίδια τσάντα ή όχι? Σοφία, δεν νομίζω. Διάλεξε και άλλο χρώμα. Όχι, κάναμε πολύ... Πολλές πήρατε 2-3. Το χάρηκα και αυτό με τα mystery box. Λες ρε παιδί, μαμά, να κερδίσω, να κερδίσω. Ή το κάνατε δώρο σε μια φίλη σας. Το πήρατε δηλαδή όλο το mystery box και πει διαλέξτε μόνο το χρώμα. Πολύ σπάνια να είναι η ίδια τσάντα. Απλά να ξέρετε, αυτά δεν επιστρέφονται, γιατί και εμείς έχει μπει ακυρωτικό μηδενικό, έχει γίνει, είναι και πρόβλημα λογιστικό πια μετά από εκεί πέρα. Λοιπόν, θα χαρώ να δω βίντεο. Στείλτε τα στη σελίδα για να μπορώ να τα πάρω και να τα ανεβάσω. Βάλτε τα κάπως όπως θέλετε εσείς. Ευτυχώς με ανέβασες βίντεο με τα γάντια και θυμήθηκα γιατί πήρα τον Ήμα Ιβάρ. Μαρία, πας θέλει να σας δει ρόλες. Κάντε τα γαντάκια, περιμένω να τα δω. Στείλτε βίντεο, κάντε σχόλια. Τελειώστε πράγματα, η ζωή είναι ωραία. Σκεφτείτε την κυρία Ζωή, τι κατάφερε να κάνει, 6 μήνες το πάλεψε. Το μίστερι πολύ ελευρηματικό, περιμένουμε και άλλες εκπλήξεις. Έχω πολλά στο μυαλό μου γιατί δεν κάθομαι φρόνημα. Σας φιλώ γλυκά όλους. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια σας.